Καλησπέρα σε όλους τους μπάγκες μου, καλώς ήρθατε στο σημερινό μας βιντεάκι, ελπίζω όλοι να είστε καλά. Εδώ θα κάνουμε μια τελική ανακεφαλαίωση για το τι πρόκειται να δούμε αύριο στο μεγάλο τελικό event ώρα 11 το βράδυ και μαζί με αυτό το Fortnite μόλις έβγαλε πριν λίγα λεπτά το τρελό τελικό event teaser trailer για το τελικό Fracture event το οποίο είναι αύριο ώρα 11 το βράδυ. Άρα θα τα αναλύσουμε όλα σε αυτό το βίντεο, δεν πάτε πουθενά οπωσδήποτε. Like όλοι καινούργοι, εγγραφούλες, καμπανάκια για όλες τις ειδοποίησεις για να σας έρθει και ειδοποίηση από τα streams αύριο το μεσημέρι με τουρνουά και το βράδυ το live event το μεγάλο θα το στριμάρουμε κιόλας. Άρα οπωσδήποτε μπαίνετε όλοι μέσα στο stream και μαζί με αυτό support creator Χατζάκος 7 κάτω δεξιά στο item shop για τα τελευταία item shops του chapter 3. Και τώρα μάγκες μου πάμε να δούμε τι καινούριο έχουμε για το Fortnite event. Και πάμε να ξεκινήσουμε μάγκες μου πρώτα από αυτήν την μικρή ανακεφαλαίωση για το τι πρέπει να ξέρετε για αύριο για το μεγάλο τελικό live event. Και όπως θα δούμε και από το official blog post της Epic Games, το τελικό live event λέγεται Fracture όπως ξέρετε και θα είναι το Σάββατο στις 3 Δεκεμβρίου ώρα 11 το βράδυ. Εννοείται θα ανοίξουμε από τις 9.30 stream για να μαζευτείτε, να παίξουμε κάποια pickaxe range customs και να γίνει ο μεγάλος χαμός. Άρα οπωσδήποτε δεν πάτε πουθενά, όλοι μέσα στο stream θα είστε. Άρα ώρα 11 μάγκες μου είναι το τελικό live event όπου πρέπει να είστε όλοι μέσα να το δείτε να γίνει χαμός και μαζί με αυτό θα πρέπει να μπείτε Fortnite τουλάχιστον από τις 9 με 10 η ώρα, δηλαδή 1 με 1 μισή ώρα πριν, γιατί θα γεμίσουν οι servers και θα σας βγάζει error μετά και δεν θα μπορείτε να μπείτε Fortnite. Άρα ανοίξω το game 1-1 μισή ώρα πριν να είστε full καλυμμένοι, να είστε ok και στην συνέχεια ώρα 10.30 θα εμφανιστεί το game mode του live event όπου θα μπείτε κανονικά από εκεί και ώρα 11 από μισή ώρα που θα μπείτε μέσα σε αυτό το mood θα ξεκινήσει το live event. Μαζί με αυτό σας ενημερώνω ξανά πως το event μπορείτε να μπείτε μέχρι 4 άτομα, δηλαδή squad, duo, trio και solo εννοείται. Επίσης όποιος μπει στο live event θα κερδίσει ένα δωρεάν emote το οποίο είναι το ethos του chapter 3, το βλέπετε και μπροστά στην οθόνη σας. Είναι έτσι πάρα πολύ ωραίο emote και το παίρνετε δωρεάν για όσους μπουν στο live event και το παρακολουθήσουν όλο. Και για τους content creators ή όποιος θέλει να κάνει βίντεο στο YouTube για το τελικό live event, να υπενθυμίσω πως το event δεν θα υποστηρίζει το record μέσα από το Fortnite, άρα θα χρειαστείτε εσείς να το κάνετε record από το PlayStation ή αντίστοιχα από το PC για να το έχετε και να το κάνετε ό,τι θέλετε μετά επειδή δεν θα έχει replays το event. Μαζί με αυτό μάγκες μου το Fortnite μας υπενθυμίζει πριν το τελικό live event του chapter 3 να τελειώσουμε όλο μας το battle pass, δηλαδή να πάμε 100 level και να πάρουμε και τα 200 level τα skin μας, να τελειώσουμε γενικότερα ό,τι πράγματα έχουμε να κάνουμε πριν μπούμε στο τελικό live event και κλείσουν οι servers, να πάρουμε όλα τα bundles, να τελειώσουμε τα bundles που έχουμε να κάνουμε τα quest, γενικότερα να τελειώσουμε τα πάντα. Άρα τελειώστε τα μάγκες μου και ειδικά και το Battle Pass για να είστε πανέτοιμοι. Και τώρα μάγκες μου αφού κάναμε την τελική ανακεφαλαίωση, υπενθυμίζω αύριο ώρα 11 το βράδυ είναι το event και από τις 9 η ώρα όλοι στο stream μας όπου θα γίνει ο μεγάλος χαμός. Μάγκες μου, ήρθε η ώρα λοιπόν να δούμε και το finale event teaser trailer το οποίο ανέβασε το Fortnite πριν λίγα λεπτά όπως σας είπα. Το έχει ανεβάσει αυτή τη στιγμή στο YouTube και είναι το official τελικό live event teaser trailer όπου μας έδωσε το Fortnite. Και θα πάμε τώρα αμέσως να το σχολιάσουμε, θα το δείτε όμως πρώτα και στην συνέχεια θα το σχολιάσουμε. Και όπως είδατε και από το trailer μάγκες μου, full hype, τελικό live event, ο μεγάλος πόλεμος. Και όπως μπορείτε να δείτε αρχικά μας έχει το trailer, Paradise γράφει στην αρχή, μας δείχνει έτσι την season από την αρχή. Μετά δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε, αλλά είχε κάποιες φωτογραφίες από την μαύρη τρύπα όπως μπορούσατε να δείτε. Γενικότερα αυτό το μοβ υγρό είχε και χρώμιο, είχε την πατούσα που μόλις μπήκαμε chapter 2 την έδειξε, άρα έτσι μας κάνει ένα black hole recap.
Και μαζί με αυτό μας δείχνει το Reality 3 που όλα καταστρέφονται, μας δείχνει την Herald εκεί με το Zero Point, τον Ανεμοστρόβουλο, όπου είναι στη μέση η Herald, τα όπλα και γενικότερα full hype για το τελικό τρέιλερ. Και αφού είδαμε τώρα και το τρέιλερ, πάμε να σας πω κάποια σημαντικά σημεία του τρέιλερ που ίσως σχετίζονται με το τελικό live event. Αρχικά, Μάγκελ μου, όπως παρατηρήσατε στην αρχή, έδειξε κάποια σκηνικά με την μαύρη τρύπα και αυτό το πόδι που είχαμε στο chapter 2 τρέιλερ στην season 1 μόλις μπήκαμε, και δεν ξέρω αν σποιλάρει κάτι αυτό με μαύρη τρύπα, αλλά είχαμε πληροφορίες και leaks ότι θα βγούμε μάλλον σε κάποια πιθανή μαύρη τρύπα, άρα αυτό μπορείτε να μας σποιλάρει την ένδειξη ότι θα έρθει η μαύρη τρύπα πίσω στο μεγάλο τελικό live event. Επίσης, πολλοί leakers και γενικότερα συζητούν έντονα στο Twitter ότι αυτή η φωτογραφία με τον Ανεμοστρόβιλο στην οποία ήταν μέσα η Herald είναι αληθινή εικόνα από το τελικό live event, και γενικότερα πολλά πράγματα που δείχνει μέσα από αυτό το trailer και στιγμές πιστεύουν πολλοί ότι είναι αληθινές εικόνες και στιγμές μέσα από το τελικό live event, όπως βλέπετε μπροστά σας με τον Ανεμοστρόβιλο και την Herald μέσα στη μέση. Περίεργα τα πράγματα, αλλά και εγώ, Μάγκες μου, πιστεύω ότι πλέον αυτές οι φωτογραφίες που δείχνει στα trailers είναι αληθινές, και σίγουρα κάποια φωτογραφία ή κάποια στιγμή που είδαμε στο teaser είναι από το τελικό live event. Μαζί με αυτό, όπως μπορείτε να δείτε στην τρίτη φωτογραφία, εδώ βλέπετε μπροστά τους παίχτες του Fortnite που να πολεμάνε πάνω από μια βάση, που αυτή η βάση, Μάγκες μου, είναι το Reality 3, και από ό,τι φαίνεται μια βασική βάση που από εκεί θα παίζουμε fight θα είναι το Reality 3. Άρα, παιδιά, ετοιμαστείτε, είμαστε στην τελική ευθεία για την τελική μάχη με την Herald. Γενικότερα, πολλά teasers και πολλά spoil παίζονται αυτή τη στιγμή στο Twitter, απλά εγώ δεν θα πω περισσότερα, δεν θέλω να σας κάνω κάτι άλλο spoil, θα τα μάθουμε όλα στο τελικό live event ώρα 11 και εννοείται στο stream μας ώρα 9 το βράδυ το Σάββατο. Μαζί με αυτό, Μάγκες μου, δεν έχει να κάνει με το event, αλλά έχει να κάνει με τα καταστήματα που πουλάνε V-Bucks. Όπως βλέπετε, έχει αλλάξει και η εικόνα των V-Bucks και έχουν βάλει κανονικά την εικόνα, ας το πούμε, του τελικού event με chapter 4 πλέον σε καταστήματα για όποιος παίρνει από εκεί V-Bucks. Άρα, Μάγκες μου, πραγματικά ετοιμαστείτε, τρελό και το trailer το οποίο μας έκαναν teaser, και γενικότερα έχει να γίνει ένας τεράστιος πόλεμος. Μην ξεχάσετε να τελειώσετε όλα τα πράγματα που έχετε αφήσει πριν το chapter 3 τελικό live event, όπως το battle pass, τα challenges, τα quests σας και όλα αυτά, και πραγματικά τεράστιο hype για τελικό live event. Μαζί με αυτό, Μάγκες μου, υπενθυμίζω για τελευταία φορά, τελευταία σας ευκαιρία, το Σάββατο ώρα 3 το μεσημέρι έχουμε τουρνουά για δωρεάν Battle Pass Duos, και το βράδυ, προσεκτικά ακούστε με, Μάγκες, οπωσδήποτε όλοι μέσα ώρα 9 στο μεγάλο τελικό live event, όπου πρέπει να το δούμε όλοι μαζί. Άρα όλοι στο stream και 10 η ώρα το τρελό τελικό live event, και Κυριακή μπαίνουμε chapter 4 μαζί με το Battle Pass Gear. Μάγκες μου, αυτά για σήμερα. Ένα έτσι μικρούλικο βίντεο να σας κάνουμε μια τελική ανακεφαλαίωση για το τι πρόκειται να περιμένουμε για το live event, την ώρα και όλα αυτά τα σχετικά. Εμείς θα τα πούμε ώρα 5 στο δεύτερο βίντεο, πολύ σημαντικό βίντεο πρεμιέρα, να το δείτε και αυτό, και θα τα πούμε πολύ πολύ σύντομα. Like, εγγραφούλες, καμπανάκια, support, κύριε Τουρχατζάκου 27 και τα τελευταία item shop, και μην ξεχνάτε 9 η ώρα event stream. Τα λέμε, Μάγκες μου, πολύ σύντομα, ώρα 5 στην δεύτερη πρεμιέρα, πολύ σημαντικό βίντεο, να το δείτε όλοι.